Την παράταση της περίοδου κάλυψης ζημιών λόγω του παγετού ανακοινώνει ο Υφυπουργός Υγείας Γιώργος Παπαγεωργίου μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Παρατείνεται η περίοδος ασφαλιστικής κάλυψης από τον ΕΛΓΑ για ζημιές λόγω παγετού. Όπως ανακοινώνει σήμερα ο Υφυπουργός Υγείας Βουλευτής Άρτας Γιώργος Παπαγεωργίου, έγινε δεκτό το αίτημα σε συνάντηση που πραγματοποίησε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέξανδρο Κοντό. Αυτό σημαίνει ότι ο ΕΛΓΑ μπορεί να κινήσει διαδικασίες εκτιμήσεων. Πήρα χθες το έγγραφο της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών, όπου αναφέρει αυτά τα οποία συνέβησαν 17, 18 και 19 του μηνός Φεβρουαρίου με τις ακραίες καιρικές συνθήκες και την μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, η οποία δημιούργησε προβλήματα τόσο στην παραγωγή όσο και στο φυτικό κεφάλαιο. Συναντήθηκα λοιπόν σήμερα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Κοντό, και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Καθαρό, όπου αποφασίστηκε η παράταση της περίοδου της ασφαλιστικής κάλυψης, πέρα δηλαδή από τις 15 Φεβρουαρίου, ώστε να καλυφθεί ο αγροτικός κόσμος της Άρτας από αυτή τη μεγάλη ζημιά, η οποία όντως και έγινε. Έτσι αποδεικνύεται ότι το ενδιαφέρον της κυβέρνησης στον αγροτικό κόσμο γενικά, αλλά και στον αγροτικό κόσμο της Άρτας, είναι συνεχές και αμέριστο. Ακριβώς παρατείνεται, επομένως αρχίζουν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Όπως είναι γνωστό, στις 18 και 19 Φεβρουαρίου σημειώθηκε ισχυρός παγετός και η συγκεκριμένη παρέμβαση ήταν αναγκαία, αφού η περίοδος ασφαλιστικής κάλυψης για τις ποικιλίες Μέρκλιν και Ναβελίνε έλυγε στις 15 Φεβρουαρίου. Ερώτηση για το ίδιο θέμα κατέθεσε προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέξανδρο Κοντό και ο βουλευτής Άρτας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Τσιρώνης.